Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, και σήμερα οι παρεμβάσεις με πολλά και σημαντικά θα λέγαμε θέματα στην επικαιρότητα. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, του διαλόγου ουσιαστικά με την γειτονική χώρα, είναι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Φυσικά ο κορονοϊός, όπου έχουμε αρκετές, θα το χαρακτήριζα έτσι, εξελίξεις και σχετικά με το πώς και πότε θα ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί. Θα ξεκινήσουν πάντως πολύ γρήγορα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο οι εμβολιασμοί των ηλικιωμένων. Άλλα θέματα που τρέχουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ουάσιγκτον μετά την αποκάλυψη για σχέδιο άλλων τριών επιθέσεων στο Καπιτόλιο. Μια είδηση με διεθνή χαρακτηριστικά. Επίσης ο Τσαβούσογλου επινόησε ραντεβού με δένδια και απείλησε με κλιμάκωση, τον διαψεύδει η Αθήνα. Έχουμε νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, το οποίο μπαίνει επίσης στην ατζέντα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά από πλευράς και στη Σύνοδο Κορυφής η επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα. Συζήτηση για το αν θα ξεκινήσει και πώς θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα η αγορά και μια σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Κάθε Παρασκευή η ενημέρωση για το τι θα γίνεται τη βδομάδα η οποία θα ξεκινήσει από τις 18 Ιανουαρίου. Άρα την Παρασκευή θα γνωρίζουμε τις εξελίξεις. Μέχρι τότε θα γίνουν οι συζητήσεις, θα δουν τα χαρακτηριστικά, θα δουν τα δεδομένα και θα αποφασίσουν. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρώτο καλεσμένο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, σε απόσταση ασφαλείας, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Δράμας, ο κύριος Γιώργος Σαυρίδης. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, ευτυχία και χωρίς πολλά προβλήματα όπως το 2020. Δεν ξέρω, με το δεξί ή με το αριστερό εξαρτάται από τις ωρέξεις. Και το δεξί και το αριστερό... Δεν πήγε καλά πάντως. Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Και εκτός την υγειονομική κρίση που δεν πήγε καλά, και στα εργασιακά και ειδικά στο νομό μας, δεν πήγε καλά το 2021 από ό,τι φαίνεται. Είχαμε πολλά προβλήματα τα οποία βγήκανε στο Πανελλήνιο. Προβλήματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Όχι ότι ήταν ένα καινούριο μοντέλο αυτό. Στα χρόνια των μνημονίων είχαμε πολλές περιπτώσεις, πολλές καταγγελίες για παραβάσεις εργοδοτικές, αλλά με την πανδημία έχει ξεφύγει το πράγμα. Ειδικά στο νομό μας, οι καταγγελίες πέφτουν βροχή. Δεν υπάρχει εργασιακός χώρος που να μην έχει προβλήματα. Αυτό είναι σοβαρό. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση του εργατικού κέντρου θα αναλάβει δράσεις, γιατί θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα ζητήματα. Στο 2021 οι εργαζόμενοι να ζουν καθεστώς εργασιακής ζούγκλας, τα εργασιακά δικαιώματα όσα έχουν απομείνει να καταπατούνται από τους εργοδότες. Και πραγματικά δεν πίστευα κι εγώ ο ίδιος ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε τόσο μεγάλο βαθμό στο νομό της Δράμας. Είχαμε καταγγελίες ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους κλάδους, αλλά πραγματικά έχει ξεφύγει το ζήτημα και θα πρέπει άμεσα η διοίκηση του εργατικού κέντρου να το δει και να προσπαθήσει να βρει λύση, συνομιλώντας και με την εργοδοσία, με τις εργοδοτικές οργανώσεις του νομού και με τις υπηρεσίες. Σε τι αναφέρεστε πιο συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε? Αναφέρομαι στις καταγγελίες που είχαν γίνει η παραμονή πρωτοχρονιάς, ότι οι εργοδότες της Δράμας ζητούσαν να επιστραφούν το δώρο των Χριστουγέννων πίσω. Είναι γνωστές αυτές οι τακτικές. Θα πω όμως ότι είναι παράνομες. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω τους εργαζόμενους, ότι είναι δύσκολο να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά όμως η ζωή τους δεν θα μπορεί να αλλάξει αν αυτούς τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται έτσι σε εργαζόμενους νέους σε ηλικία, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να τα κάνουν σε ανθρώπους της προηγούμενης γενιάς, γιατί η προηγούμενη γενιά γαλουχήθηκε διαφορετικά. Ήταν δίπλα στα συνδικάτα, ήξερε τα δικαιώματά της, ήξερε την απαιτήση, ήξερε και τις υποχρεώσεις της. Οι νέοι μας δυστυχώς
γαλουχήθηκαν διαφορετικά. Και σε αυτό με μεγάλο βαθμό ευθύνης έχουν και οι οικογένειες. Που λέγανε το παιδί μη συνδικαλίζεσαι, να μη σε δούνε στην πορεία, να μη μιλάς, να φοβάσαι. Όλα αυτά... Είναι κακό πράγμα αυτό. Ακριβώς. Όλα αυτά θα φέρουν δύσκολες μέρες στα παιδιά μας πραγματικά. Θα δουλεύουν σαν σκλάβοι πραγματικά για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί σήμερα, αν ζητάνε να επιστραφεί το δώρο, που είναι συνταγματικό δικαίωμα του εργαζόμενου να το παίρνει, είναι κατοχυρωμένο με νόμο από το 1947, νομίζω, αν δεν απατώμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι εργοδότες συνήθιζαν να δίνουν το δώρο σε τρόφιμα ή σε παιχνίδια για τα παιδιά. Έτσι κατοχυρώθηκε τότε με παρέμβαση των συνδικάτων ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος τις γιορτές να δίνει το δώρο Χριστουγέννων σε χρήμα. Πώς έγινε δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Τους το δίνουν και μετά τους λένε φέρτε το πίσω? Πώς γίνεται δηλαδή, κύριε Πρόεδρε? Ακριβώς. Πάνε δηλαδή στο ATM, ας πούμε, αν τοποθετείτε στην τράπεζα το συγκεκριμένο ποσό και πάει δίπλα κάποιος και του λέει τώρα που τα έβγαλες δώστα. Πώς γίνεται, για να καταλάβουμε. Με καινούριο νόμο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος και το μισθό και τα επιδόματα και δώρα και τα λοιπά, ό,τι δικαιούται ο εργαζόμενος, να τα καταβάλει σε τραπεζικό λογαριασμό. Έτσι να μπορέσει μέσα από την εργάνη να ελέγχεται αν έχουν καταβληθεί όλα αυτά που δικαιούται ο εργαζόμενος. Μισθό, υπερορίες, δώρα, Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματα, αδείες κτλ. Αποζημιώσεις, όλα. Έτσι λοιπόν ο εργοδότης, αν δεν το καταβάλει στο λογαριασμό, θα είναι παράνομος. Και σε έναν έλεγχο θα φάει πρόστιμο. Βρήκανε το τέχνασμα ότι αφού έχω την υποχρέωση να το καταβάλω στο λογαριασμό, εγώ πιο μπροστά ή έχω κάνει μια συμφωνία με τον εργαζόμενο ότι εγώ δώρα δεν δίνω, που είναι παράνομο αυτό. Νόμους δεν βγάζουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, νόμους τους βγάζει η Βουλή των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν οι εργοδότες ήθελαν να πιστεύω ότι ήταν σε μικρό βαθμό αυτό που συνέβη στο νομό της Δράμας, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι σε μεγάλο. Έχουν βγάλει δικούς τους νόμους ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέφουν το δώρο πίσω. Και για να μην υπάρχει... να μπορούν να καλύψουν και τα ανώτα τους, σκέφτονται διάφορα. Πανελλαδικά έχουμε καταγγελίες ότι τα βάζουν σε σακουλάκια κουρασάν, ότι τα βάζουν στο φάκελο και το πηγαίνουν στην τουαλέτα. Έχουν σκεφτεί άπειρα πράγματα που πραγματικά φαντάζονται, μοιάζουν αστεία. Πώς ένας επιχειρηματίας που θέλει να λέγεται επιχειρηματίας, που επιδοτείται από το κράτος πολλές φορές, και για τις θέσεις εργασίας και για τις ασφαλιστικές εισφορές και τώρα στον κορονοϊό με επιστρεπτές που κραταβολές, με 1000 επιδοτήσεις στα ενίκια τους, στα λοιπά τους, στα πάντα τους, να ζητάνε αυτά που δίνουν στους εργαζόμενους που τα δικαιούνται, τα έχουν δουλέψει με υδρότα και με κούραση, να τα ζητάνε πίσω. Είναι πραγματικά ανήθικο. Θα πω ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι σε αναστολή συντηρούν τις οικογένειές τους με 534 ευρώ και φανταστούν αυτοί οι άνθρωποι τι Χριστούγεννα κάνανε με 534 ευρώ να πληρώσεις όλες τις υποχρεώσεις σου που τρέχουν. Δεν είναι νερό, τηλέφωνα, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες κτλ. Φροντιστήρια και το ένα και το άλλο. Εφορία, έμφυα. Εφορίες, έμφυα κτλ. Και να σου μένει τι σου μένει για να ζεις την οικογένειά σου. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι και σου ζητάνε αυτό το λίγο που σου δίνουνε να το δώσεις πίσω. Μπράβο τους. Συγχαρητήριά τους. Πραγματικά έτσι θα πάει ο τόπος μας μπροστά και η αγορά θα κινηθεί ομαλά. Για πέστε μου τώρα, είχαμε περιστατικό και στη Δράμα, πόσο καταλαβαίνω. Πρακτικά τώρα τι συνέπειες έχει αυτός ο επιχειρηματίας? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν παραλίγο θα τον... θα πιανόταν επαυτοφόρο. Αν θα αργούσε λίγο 5 λεπτά ο έλεγχος, πραγματικά σήμερα η Δράμα θα έπαιζε για μέρες στα κανάλια τα πανελλαδικά. Αυτό όμως δεν συνέβη. Δεν βρήκε το θάρρος και κανένας εργαζόμενος στη συγκεκριμένη επιχείρηση και το βρίσκω πολύ λογικό, αφού και ο εργοδότης ήταν μπροστά και ο υπεύθυνος του καταστήματος, να μην μπορέσει, να μην βρει το κουράγιο να καταγγείλει αυτό που του συνέβη. Εγώ θέλω να πω ότι
δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Δεν μπορεί να πατάς την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου και να τον λες μετά από έναν έλεγχο, ξαναέλα στο μαγαζί και πάνε αυτή τη φορά το δώρο στην τουαλέτα να το αφήσεις. Και άμα σας πω γιατί ποσά μιλάμε, θα γελάτε μέχρι το πρωί. Ότι αυτός ο συγκεκριμένος εργοδότης ζήτησε από τον ένα εργαζόμενο θα αναπιστρέψει 50 ευρώ, από τον άλλον 150 και τους άλλους δύο 250. Τα ποσά είναι ξεφτελιστικά. Όμως, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτός ο επιχειρηματίας στο εργατικό κίνημα είναι γνωστός. Το έχει ξανακάνει. Και καλό τις υπηρεσίες να ψάξουν και το παρελθόν του. Τον έχει γράψει καμιά φορά το ΙΚΑ για ανασφάλιση στους εργαζόμενους. Τον έχει γράψει η επιθεώρηση για άλλα παραπτώματα. Γιατί αν μιλούσαμε για έναν εργαζόμενο, για έναν εργοδότη που πραγματικά ήταν τυπικό σε όλα και βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή με τις υποχρεώσεις που τρέχουν και σε αυτόν και να το κάνει αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε... Εντάξει, είναι και μια δύσκολη ιδιαίτερη στιγμή. Λέτε όμως ότι εδώ γίνονται και σε στιγμές που δεν είναι ιδιαίτερες. Είναι τακτική. Είναι τακτική, λέτε. Είναι τακτική. Μερικοί συγκεκριμένες επιχειρήσεις του νομού της Δράμας το κάνουν συνέχεια. Και μάλιστα σας λέω ότι πολλές φορές κάνουν συμφωνίες με τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος, θα μου πείτε, δεν φταίει και ο εργαζόμενος που κάνετε και συμφωνίες παράνομες. Φταίει. Αλλά αυτό φταίει σε ελάχιστο βαθμό, γιατί πραγματικά προσπαθεί να δουλέψει μία μέρα για να πάρει ένα εικοσάρικο να μπορέσει να τη βγάλει. Τον βρίσκουν δηλαδή στην ανάγκη, γιατί η ανεργία πραγματικά, ξέρετε τι θα πει η ανεργία. Είναι και καλπάζει μορφή, και θα συνεχίζει να καλπάζει από όσο φαίνεται. Είναι η χειρότερη μορφή... Εξάρτησης. Ακριβώς. Όσοι έχουν ζήσει στην ανεργία και σε έναν νομό που πραγματικά πονάει από την ανεργία, είναι δύσκολο να βρει δουλειά, θα γίνονται τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα, να μιλήσει με τα συνδικάτα και με τους εργοδότες, τους καλούς εργοδότες, για να βρούμε μία λύση να προστατεύσουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε μία ευρωπαϊκή χώρα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγγάντα. Αυτά τώρα φυσικά, το εργατικό κέντρο δεν είναι ούτε αστυνομία, ούτε κατασταλτική αρχή, πρέπει να πούμε, κύριε Πρόεδρε. Εσείς έχετε ζητήσει και στο παρελθόν πολλές φορές, πρέπει να πούμε, και τη στήριξη των εργαζομένων, δηλαδή και να καταγγέλουν κάποια περιστατικά. Το ζητούμενο είναι ότι εσείς δεν μπορείτε να παίζετε το ρόλο του detective και να μαθαίνετε να στείνετε σκηνικά για να βρείτε κάποιον ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι σε αυτόν τον αγώνα είναι πολύ μοναχική η πορεία και ενός Πρόεδρου Εργατικού Κέντρου και του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερα. Ξέρετε, πραγματικά και οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα και εμείς. Όταν έρχεται μια τέτοια καταγγελία στα αυτιά του Εργατικού Κέντρου και του Προέδρου, δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Θα πρέπει να την ελέγξουμε. Θα πρέπει να την ελέγξουμε όμως και όταν θα πάμε εκεί στο συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να βρουν το θάρρος οι εργαζόμενοι και στις υπηρεσίες και στο Εργατικό Κέντρο μπροστά να πούνε αυτό που τους συνέβη. Σε αυτό το περιστατικό τώρα που αναφερθήκατε, υπήρξε αυτό το θάρρος για το οποίο αναφέρεστε? Δηλαδή, είπαν οι εργαζόμενοι ή τελικά ζητήσατε, το ξέρω τι άνθρωπος είστε, δεν ζητήσατε συγγνώμη, ή αναγκαστικά είπατε συγγνώμη για την ενόχληση, φεύγουμε? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε συγγνώμη για την ενόχληση στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα θυμίσω ότι το μαγαζί αυτό έπρεπε να είναι κλειστό και οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή να είναι στα σπίτια τους. Εκτός άμα υπήρχε μια μετακίνηση, να βγουν για άθληση ή να πάνε σε κάποιο κατάστημα προμηθειών. Βρέθηκαν όμως η επιχείρηση ανοιχτή, ο εργοδότης μέσα και 5 εργαζόμενοι μέσα. Θα ζητήσουμε συγγνώμη? Να. Εμείς θα ζητήσουμε να καταβληθούν πρόστιμα που προβλέπετε, γιατί δεν μπορείς να φωνάζεις 5 εργαζόμενους σε γενική καραντίνα και γενική απαγόρευση μετακινήσεων και να λες σας φώναξα εδώ για να σας δώσω ένα τσουρεκάκι και να σας πω χρόνια πολλά. Θα θυμίσω ότι αν ήθελε ο εργοδότης, όπως φαίνεται μας είπε, τους φώναξα εδώ να τους δώσω ένα τσουρέκι και να τους πω χρόνια πολλά, να φωνάξει μία κούριερ και αφού έχει τις διευθύνσεις των παιδιών, να τους στείλει το τσουρεκάκι στο σπίτι με μία καρτούλα και έτσι να μην υπάρχει ο κίνδυνος
να υπάρξει μια διασπορά του ιού, έτσι, γιατί κανένας δεν ξέρει αν το κουβαλάει ή δεν το κουβαλάει, και η επιχείρηση να είναι κλειστή, ή με το τηλέφωνο να το σηκώσει το τηλέφωνο και να του πει ένα χρόνια πολλά, θα έρθει η κούρη να σου παραδώσει ένα τσουρικάκι, να βάλει και ένα τυχερό μέσα, κάποιο του τύχει από του τέσσερι, να του δώσει και κανένα εικοσάρικο. Έτσι ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά να φωνάζει του πέντε εργαζόμενου στο κατάστημα, να το ανοίγει και να μα κοροϊδεύει τι υπηρεσίε και το εργατικό κέντρο ότι του φώναξα για αυτό το λόγο, αυτά τα αστεία. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία μπορούσε να το κάνει αυτό το αστείο. Αλλά από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι κατάστημα δεν θα ανοίξει και δεν θα μετακινηθούν οι εργαζόμενοι, φυσικά γι' αυτό έχουν μπει και στην αναστολή εργασίας. Στην αναστολή, για να μην μετακινούνται και διασπείρουν τον ιό. Αυτά οι δικαιολογίες είναι αστείες. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, σε μια δύσκολη συγκυρία, και με αυτό το περιστατικό και με άλλα, και με μια γενική νέκρωση, κύριε Σαυρίδη, της αγοράς, μια νέκρωση της εργασίας ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες βιομηχανίες, πού πάμε, πού οδηγείται αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, και για τις επιχειρήσεις. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ουσιαστικά και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι. Και πολλές φορές είμαστε εμείς αυτοί που λέμε και στηρίζουμε και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, και το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να ψωνίζουν από τον τόπο τους και να μην τρέχουν σε γειτονικές χώρες και σε γειτονικές πόλεις να ψωνίζουν. Δεν μπορεί όμως να το κάνουμε εμείς αυτό και να εκμεταλλεύονται τους δικούς μας ανθρώπους έτσι άγρια. Ζητώντας να επιστρέφουν τα δώρα, να δουλεύουν παραπάνω ώρες, να τους έχουν 4 ώρα ενώ δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να έχουν την κοινωνία δίπλα τους και να μας το παίζουν ότι να τους λυπηθούμε και να τους στηρίξουμε μεθαύριο που θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Ένα και ένα κάνει δύο. Αν θέλουν να συνεχίσουν έτσι, εμείς πραγματικά θα στραφούμε διαφορετικά. Έτσι, γιατί ο μεγάλος πληθυσμός αυτού του τόπου δεν είναι οι επιχειρηματίες, είναι οι εργαζόμενοι, είτε του ιδιωτικού τομέα είτε του δημοσίου. Και πραγματικά υπάρχει στήριξη και από άλλους φορείς. Και συγχαίρω τον Σύλλογο των Συνταξιούχων του ΟΑΕ που καταδίκασε αυτή την πράξη. Δεν είδαμε όμως άλλες εργοδοτικές οργανώσεις του νομού μας να καταδικάζουν αυτή την πράξη. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλη η κοινωνία της Δράμας γνωρίζει τι γίνεται. Και φυσικά το γνωρίζει και το εργατικό κέντρο, γιατί θα σας πω ότι οι καταγγελίες που είχαμε ήταν πολλές. Το τελευταίο το διάστημα όμως είναι πάρα πολλές. Και ο κύριος Μουρμούρης, πρέπει να πω, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη σε εμάς εδώ, στήριξε και συνεχάρηκε το εργατικό κέντρο. Είναι άδικο αυτό που γίνεται πραγματικά στα νέα παιδιά. Το τονίζω. Στα νέα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε έχουν το θάρρος πραγματικά, γιατί δεν έχουν αγωνιστεί. Το είπατε, ζούγκλα γίνανε. Δεν έχουν αγωνιστεί για να κερδίσουν κάτι. Τα βρήκαν όλα έτοιμα. Θα πεις, χάσαμε πολλά στα μνημόνια. Αλλά και αυτά τα ελάχιστα, ξέρετε τι αίμα έχει χυθεί για το 8ωρο, για το δώρο. Αυτά είναι όλα γίνανε με υδρότα και αγώνα από το κίνημα. Και να έρχονται κάποιοι επιτίδοι και να βγάζουν δικούς τους νόμους για να τα καταργήσουν. Με αυτές τις τακτικές, πραγματικά δεν θα πάμε πολύ μπροστά. Θα δημιουργηθεί μία κόντρα μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και θα φτάσουμε στο σημείο, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει εξαγριωθεί με αυτό το ζήτημα. Και αν δεν σταματήσει άμεσα, δεν ξέρω τι μέλλον θα έχουν αυτές όλες οι επιχειρήσεις. Πάντως, που κάνουν αυτά τα πράγματα. Σε κάποιο βαθμό κινούμαστε όλοι. Ο κόσμος είναι και κουρασμένος πλέον, κύριε Πρόεδρε. Και φαίνεται να έχει βαρεθεί αυτή την κατάσταση την οποία βιώνει. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η γενικευμένη κατάσταση νέκρας έξω, εντός εισαγωγικών νέκρας, γιατί οι συγκεκριμένοι χώροι, πρέπει να πω, λειτουργούν και λειτουργούν σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, είναι κλειστά, ας πούμε, τα μαγαζιά που πουλάνε ρούχα ή παπούτσια, αλλά την ίδια ώρα είναι ανοιχτές οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες. Ναι, είναι ένα. Είναι τα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και φαντάζομαι ότι αν θα κλείνανε και οι μεγάλες επιχειρήσεις,
Θα διαλύαμε εντελώς. Το πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, είχαμε κάποια κρούσματα σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά λίγο πολύ το παλέψαμε. Επειδή και ο νομός μας τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση και το καταλαβαίνουμε όλοι, κάναμε υπομονή και είμαστε μέσα ακόμα. Και καλό είναι να τηρούμε, νομίζω, τα μέτρα και για τους εργαζόμενους και για όλους μας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να γυρίσουμε πίσω. Γιατί δεν θα γυρίσουμε από τη μία μέρα στην άλλη, αυτό είναι σίγουρο. Ότι αν πούνε, ας πούμε, την άλλη Δευτέρα στις 18 τελειώνουμε, δεν θα βγούμε κατευθείαν έξω. Θα βγούμε σιγά-σιγά. Και έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι, για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και παραμείνουν και οι επιχειρήσεις κλειστές και οι εργαζόμενοι σε αναστολή. Είναι δύσκολο να είσαι σε αναστολή και να παίρνεις 534 ευρώ, πραγματικά. Και αυτά νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν τα καταβάλει στην ώρα της. Μάλιστα, είχαμε και κινητοποιήσεις έξω από μερικά ΟΕΔ της χώρας που ακόμα η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους εργαζόμενους και δεν έχει καταβάλει αυτά που πρέπει να καταβάλει σε αυτούς. Κλάδοι επισητισμού, ξενοδοχειοπαλίων κτλ. Έχουν πατώσει και το 2021 φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο. Πάντως θέλω να πω ότι κανένας εργαζόμενος. Αλλάζει η οικονομία ευρύτερα, πρέπει να πούμε. Κανένας εργαζόμενος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί από μόνος του σε όλα αυτά που γίνονται. Θα θυμίσω ότι και σε μεγάλες επιχειρήσεις γίνονται απαράδεκτα πράγματα. Είχαμε απόλυση εργαζομένου σε σούπερ μάρκετ του νομού μας που δούλευε 4 χρόνια. Τελειώνοντας τη βάρδια, του είπε ο προϊστάμενος απολύες. Παραμονές Χριστουγέννων. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ό,τι και να έχει κάνει ο εργαζόμενος που δεν ήταν σοβαρό, να σας πω τι ήτανε. Ήταν ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε καραντίνα, ο συνάδελφος αυτός ζήτησε να πάρει την άδεια ειδικού σκοπού. Έτσι μπήκε στο στόχαστρο του προϊσταμένου, γιατί λέει τον άφησε κρεμασμένο στην επιχείρηση. Όταν κλείσανε όμως τα σχολεία και έχεις μικρά παιδιά και σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος με αυτή την ειδική άδεια ειδικού σκοπού να καθίσει στο σπίτι, ο επιχειρηματίας πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Με υποχρεωτική διαδικασία. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε, πρόεδρε, επειδή πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι αν θέλεις. Ορίζεται από τον νόμο ότι πρέπει να καθίσουν. Και όριζε στις επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να δώσουν ειδικές άδειες στο προσωπικό τους. Για τη μη διάδοση του κορονοϊού. Έτσι υπόθηκε στην άλλη λίστα του προϊσταμένου και απολύθηκε παραμονές Χριστουγέννων. Απαράδεκτα πράγματα. Ο άνθρωπος δούλευε 4 χρόνια εκεί, είχε μικρά παιδιά και οικογένεια. Βλέπετε ότι αυτοί δεν έχουν δεν έχουν μέσα τους ψυχή. Αυτοί κοιτάζουν μόνο το τι τους συμφέρει και το πόσο θα είναι το κέρδος τους. Δεύτερη περίπτωση. Παραμονές των φώτων. Εργαζόμενος απολύθηκε από σούπερ μάρκετ 10 χρόνια στη δουλειά. Γιατί είπε κάτι ότι δεν μπορώ να σηκώψω τώρα κάτι, γιατί έχω πλύνει τη μηχανή και το κατάστημα κλείνει σε 5 λεπτά. Απολύθηκε 10 χρόνια μέσα σε γιορτές. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρετε, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κανονισμούς, λειτουργίες. Και λέει, μίλησες άσχημα, έχανες κάτι. Συγγνώμη. Το φωνάζεις, τον επιπλήττεις την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έκανε παράπτωμα, το ρίχνεις πρόστιμο. Οι κανονισμοί λειτουργίες σου το λένε. Και την τρίτη φορά το στέλνεις στο σπίτι του. Αν δεν συμμορφωθεί. Γιατί λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κανονισμούς λειτουργίας τους? Δεν πας στο ξαφνικό θάνατο. Ακριβώς. Δηλαδή, για να το πούμε λίγο. Γιατί δεν τηρούν τους κανονισμούς λειτουργίας που έχουν υπογράψει και συνυπόγραψε και το εργατικό κέντρο? Γιατί ο κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης πηγαίνει στην επιθεώρηση με την πλευρά των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπογράφεται και γίνεται νόμος της επιχείρησης. Γιατί δεν τηρούνται αυτές οι διαδικασίες? Φταίει το εργατικό κέντρο μετά, αν βγει και άμα πει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις κόκκινη κάρτα και δεν ψωνίζει κανένας εργαζόμενος από αυτές? Θα φταίει το εργατικό κέντρο? Φταίει το εργατικό κέντρο που στη συγκεκριμένη μία επιχείρηση, θυμάμαι, είχαμε κάνει έλεγχο την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, και ήταν ανοιχτή, που ο νόμος έλεγε η επιχείρηση να ανοίξει μετά τις 12 και την πιάσαμε εμείς ανοιχτή 9 η ώρα. Και δεν φώναξαμε όμως την αστυνομία και τον εισαγγελέα να τον πάρει μέσα. Γιατί εκεί
Αν το φτιάχναμε αυτό, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και θα μιλούσαμε διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι στην πρώτη περίπτωση, επειδή μίλησα με τον εργοδότη, και ο εργοδότης πραγματικά ήταν ένας νέος άνθρωπος που δεν τα ήξερε αυτά, και μου υποσχέθηκε ότι θα το δει το ζήτημα και θα κοιτάξει να τον προσλάβει τον άνθρωπο πίσω. Είναι ένας άνθρωπος νέος που έχει οικογένεια και μικρά παιδιά, και δεν πετάς έναν άνθρωπο έτσι στον δρόμο από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό σας λέω και λέω στους νέους ότι δεν θα γίνουμε αναλώσιμοι. Θα πρέπει να μας παρακαλάνε τα αφεντικά ποιοι θα πάμε στη δουλειά. Γιατί άμα δεν είμαστε εμείς, αυτοί δεν μπορούν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους. Καταλάβατε. Είτε μικρές είναι είτε μεγάλες. Αυτό να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Φανταστείτε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, να υπήρχε και ενημέρωση καλύτερη, να άμεση από τους εργαζόμενους. Φανταστείτε δηλαδή, εδώ μας εξιστορείτε μισή ώρα περιστατικά και μάλιστα σε κομβικές στιγμές, δηλαδή παραμονή Πρωτοχρονιάς, παραμονή Ακριβώς. Χριστουγέννων, Μεγάλη Παρασκευή, φώτα. Όταν είπα τον προϊστάμενο, επικοινώνησα με τον προϊστάμενο από το πρώτο σούπερ μάρκετ που απόλυσε τον άνθρωπο παραμονής Χριστουγέννων. Δεν πρέπει να είναι καλή χριστιανή, θα έλεγα εγώ πάντως. Το λέω, εσύ ψυχή μέσα σου δεν έχεις, ρε άνθρωπε. Δεν ήθελα, λέει, να τον εκμεταλλευτώ τις μέρες των Χριστουγέννων που έχουμε πολλή δουλειά και να τον απολύσω μετά. Άκου τι είπε. Ρε, παραμονές Χριστουγέννων δημιουργεί μια οικογένεια ένα μεγάλο πρόβλημα και τους βάζεις να πούμε να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα. Λίγο ανθρωπιά, ρε παιδιά. Είναι τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Που άμα καθίσω και λέω το τελευταίο διάστημα τι έχουμε ζήσει και τι καταγγελίες έχουμε και τι μας στέλνουν οι συνάδελφοι, που φοβούνται πραγματικά να καταγγείλουν, εγώ τους καταλαβαίνω. Αλλά για να αλλάξουμε κάτι, θα πρέπει να οργανωθούν στα συνδικάτα, να γνωρίζουν τι δικαιούνται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, για να τελειώνουμε με αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι υποχρεωτική ύπαρξη σωματείων σε τόσο μεγάλους εργασιακούς χώρους, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική. Όχι. Ποτέ δεν ήταν υποχρεωτική. Ποτέ. Και να πω ότι υποχρεωτικά είναι άλλα πράγματα. Κάποια συμβούλια εργαζομένων που δεν τηρούνται πουθενά, που κοιτάζει για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ξέρω εγώ, και κάποια προβλήματα των επιχειρήσεων. Και γιατί δεν θέλει ο εργοδότης να συνδικαλίζονται οι εργαζόμενοι του? Γιατί πολύ απλά να μην ξυπνάνε και να μην γνωρίζουν τι δικαιούνται. Να του λέει θα δουλεύεις 15 ώρες και θα σε έχω εγώ τετράωρο. Θα σε έχω τετράωρο, θα παίρνεις τα μισά και τα μισά θα τα παίρνεις μαύρα. Και έτσι βολεύει, λέει, σε σένα, βολεύει και σε μένα. Καταλάβατε. Το δώρο μεν που το ζητάει πίσω ο εργοδότης, το δίνει μια φορά, φαίνεται στα έξοδα. Φαίνεται στα έξοδα ότι το έδωσε. Το ξαναπαίρνει πίσω στο μαύρο του ταμείο. Διπλά κερδισμένος ο εργοδότης, χαμένος ο εργαζόμενος. Αυτά τα πράγματα. Σε μια ευρωπαϊκή χώρα που θέλουν όλοι και πονάνε, λέει, για την αγορά της δράμας. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν όμως σε εμάς και εμείς να μην μιλάμε. Πώς φαντάζονται αυτή την κοινωνία, αυτή τις μικρές πόλεις, ότι μερικοί εργοδότες θα κάνουν ό,τι θέλουν, θα δουλεύουν οι νέοι μας όπως γουστάρουν οι επιχειρηματίες, θα τους δίνουν ό,τι θέλουν, ψίχουλα δηλαδή, και θα θέλουν μετά ο κόσμος να πηγαίνει στα μαγαζιά τους και να τους στηρίζει? Για πόσο δηλαδή έξυπνοι παίρνουν αυτοί οι εργοδότες? Αν δεν αλλάξουν πραγματικά τακτική, εμείς θα μιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις του νομού και πραγματικά θα τους περάσουμε το μήνυμα ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και καλό θα είναι να πάρουν θέση τα και σε αυτό το θα θέμα είναι δύσκολα. Και οι εργοδοτικοί φορείς, λέτε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν είναι μόνο το εργατικό κέντρο, είναι το ΚΑΝΕΠ, είναι το ΙΝΙΤΣ ΓΕΣΕ, είναι η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, που εκεί μέσα και το καταστατικό της προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις, όταν δεν συμπεριφέρονται σωστά, και έχουμε και παράρτημα στη δράμα στο εργατικό κέντρο, όταν δεν συμπεριφέρονται σωστά στους εργαζόμενους ή στους καταναλωτές, θα τρώνε κάρτες. Κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, και ξέρετε, η κόκκινη τι σημαίνει και η πράσινη τι σημαίνει. Η κίτρινη είναι. Τους δίνουν την κίτρινη, αν δεν συμμορφωθείς θα φας την κόκκινη. Και εκεί πραγματικά θα περάσουμε δύσκολα. Δύσκολα θα περάσουμε. Αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο, τους νόμους τους δικούς τους, που κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν υπολογίζουμε ούτε τις υπηρεσίες, ούτε το εργατικό κέντρο, και ούτε λογική, τον άνθρωπο. Και η λογική, θα έλεγα, Πρόεδρε, τα δικά μου και τα δικά σου πάλι δικά μου. Ακριβώς. Έτσι, κάπως έτσι. Και στο κάτω-κάτω. Και στα χρόνια των μνημόνιων, εντάξει, μπορεί και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσαν πρόβλημα, αλλά και εμάς τους μισθούς μας τους κόψανε.
Μας κάνανε καινούργιες μορφές απασχόλησης, τετράωρα, εκ περιτροπής εργασία, δουλειά τα Σάββατα, δουλειά τις Κυριακές. Αυτά όλα ήταν εις βάρος των εργαζομένων. Τι θέλετε άλλο, να δουλεύουμε τζάπα? Φτάνει πια. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας, ο κύριος Γιώργος Σαυρίδης. Ξεκινήσαμε, θα λέγαμε, με πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.